Σύσκεψη για τα προβλήματα των τεναγών των Φιλίππων έγινε χθες στο διοικητήριο, με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται πως η εξέλιξη των μέχρι τώρα εργασιών είναι ικανοποιητική, χωρίς να παραβλέπεται η ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων. Δικαίως υπάρχει ανησυχία, αν η ανησυχία είναι το συνώνυμο της εγρήγορσης. Αδίκως υπάρχει ανησυχία εάν τυχόν κάνουμε μία σύγκριση της φετινής χρονιάς σε σχέση με τις προηγούμενες. Και εγώ θέλω να είμαι σαφής και να μιλήσω με συγκεκριμένα στοιχεία, διότι τώρα υπάρχουν δύο εργολαβίες στα Τενάγη. Όλο το καλοκαίρι, με εξαίρεση τη στιγμή, την περίοδο των capital controls, υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν καθαρίζοντας συγκεκριμένα κομμάτια της τάφρου που έχουμε πρόβλημα και δεν φεύγουν τα νερά. Υπήρξε μια μεγάλη προσπάθεια. Κάποιοι παραγωγοί από το παλιοχώρι μου είπαν ευτυχώς δεν μας άκουσες, διότι τις πήρανε 40 μέρες νωρίτερα. Τα Τενάγη ίσως πλημμυρίσουν και φέτος, αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα είναι ότι όχι αν θα πλημμυρίσουν, αλλά πόσο γρήγορα θα αποκατασταθούν, θα ξεπλημμυρίσουν, έτσι ώστε οι αγρότες να μπορούν να προχωρήσουν στη σπορά τους και να έχουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα. Η διοίκηση της περιφέρειας και εγώ και ο Γιώργος Παυλίδης και όλοι οι συνεργάτες μας κάνουμε μια προσπάθεια προκειμένου να πετύχουμε αποτελέσματα και να είναι έτοιμοι για τη σπορά οι αγρότες σε έναν πιο εύλογο χρόνο. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε ακόμη περισσότερο φέτος.